Σαμπρίνα, η οποία λέει, νιώθω ότι αυτό που είπε, το δεν θέλω να το πάρετε στραβά, το πει για μένα, ναι, και για μας, που φυσικά και το πήρα στραβά αυτό. Τι πήρε στραβά, εσύ, χαμογελαστή μου. Ρε παιδί μου, εντάξει, είναι γλυκύτατη, έτσι, και φαίνεται ότι έχουν βρει φοβερές ισορροπίες με τον πρώην σύζυγό της. Κοίταξε, πώς άλλαξε, το γλυκύτατη, είναι γλυκύτατη. Είναι γλυκύτατη. Όχι, όντως, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που έχει κάνει, που έχει δώσει το χώρο στο παιδί της να μένει με τον πατέρα, εφόσον εκείνη τα ενδιαφέροντά του κλπ. Αυτό που λέει, δεν θέλω να το πάρετε στραβά, αλλά δεν θέλω καθόλου να προβάλλω την προσωπική μου ζωή, γιατί δεν θέλω να έρθει ποτέ το παιδί μου σε δύσκολη θέση, εκτός αν παντρευτώ. Έχει δύο όψεις. Δηλαδή, από τη μία, όντως, καλό είναι την προσωπική μας ζωή να την κρατάμε για μας, ειδικά αν δεν είναι κάτι για το οποίο είμαστε οι ίδιοι σίγουροι. Απ' την άλλη, είναι μια ενοχοποίηση για τις γυναίκες ότι δεν πρέπει να προχωρήσουν μετά από ένα διαζύγιο. Δεν πρέπει να προχωρήσω. Μίλησε καθόλου για τις άλλες, ρε Ελιάνα. Η ίδια για τον εαυτό της είπε. Απλά επειδή όταν ένας άνθρωπος μιλάει δημόσια, μοιραία, δίνει ένα στίγμα κοινωνικό. Άρα, δηλαδή, συγγνώμη, όταν δίνουμε μια συνέντευξη, πρέπει να λέμε αυτά που θέλουν οι άλλοι να ακούσουν ή να λέμε αυτά που πιστεύουμε, αφού κάνουμε προσωπική συνέντευξη. Εννοείται. Εγώ το κοινωνικό κομμάτι εξετάζω. Δεν εξετάζω. Η γυναίκα, μπράβο της, και μόλις είπα ότι πολύ ωραία τα έχει κάνει με τον πρώην. Δεν είπε ότι θα προχωρήσω. Δεν θα το ανακοινώσω αν δεν άλλο ανακοινώσω. Ναι, ρε παιδί μου, λέει, δεν θέλω να έρθει το παιδί μου σε δύσκολη θέση. Σκέφτομαι ότι αυτό δεν είναι πρόβλημα της Σαμπρίνας, είναι πρόβλημα της κοινωνίας. Ναι, αλλά σε δηλαδή είναι πρόβλημα, και αν ήταν είναι πρόβλημα της κοινωνίας. Να έχει να κάνει με το πώς αντιλαμβάνεται η ίδια κάποιες ευαισθησίες, θα το πω έτσι γενικότερα. Κοινωνικές. Όχι. Μπορεί να έχει να κάνει με το πώς φαντάζεται η ίδια. Λέω εγώ τώρα, τυχαίο και δεν θα ήθελα να πω σε τέτοια παραδείγματα. Πώς το ίδιο το παιδί μπορεί να θέλει να το δει αυτό ή όχι. Ναι, αλλά να το ξέρει, το παιδί της είναι. Το παιδί επηρεάζεται από την κοινωνία. Αυτό εννοώ. Ότι αν σε 20 χρόνια ξυπνήσουμε και είναι εντάξει για μια γυναίκα νεότατη, ωραιότατη, φρέσκια στη ζωή, έτοιμη να ξεκινήσει κάτι καινούριο, να έχει ένα σύντροφο. Αν συνέβαινε σε πολλά παιδιά, δεν θα υπήρχε πρόβλημα. Δεν θα ερχόταν σε δύσκολη θέση το παιδί. Δεν το ξέρω. Αλλά οι περισσότερες μαμάδες κρατάνε προσωπική του ζωή σούπερ κρυφή. Στη σημερινή εποχή, κάθε μία μας, μετά από ένα χωρισμό, από τη στιγμή που υπάρχει παιδί, παίρνει και μια ευθύνη στο πώς θα χειριστεί τα πράγματα που αφορούν τη ζωή της και τα παιδιά της, μάλλον τα παιδιά της και τη ζωή της, ή τέλος πάντων και τα δύο μαζί. Η καθεμία μας παίρνει την ευθύνη της και το χειρίζεται διαφορετικά. Και αυτό βλέπω και από άλλες γυναίκες. Δηλαδή, γυρνάω το χρόνο πίσω, γιατί δεν θέλω σήμερα να λέω, α, εγώ εντάξει, είχα χωρίσει πάνω 13 χρόνια, τώρα για όλους είμαι παντρεμένη ξανά. Όχι. Θυμάμαι τα δικά μου βήματα, θυμάμαι τις αγωνίες που είχα στο πώς να το χειριστώ, θυμάμαι την ηλικία των παιδιών μου που έχει να κάνει και αυτό πάρα είναι ένας παράγοντας. Δηλαδή, αλλιώς είναι να έχεις να κάνεις με παιδιά ενήλικα. Σίγουρα. Ή παιδιά στην εφηβεία. Σίγουρα. Παιδάκια που μόλις γεννήθηκαν. Σίγουρα. Παιδάκια που είναι 5. Τέλος πάντων. Και ο καθένας κρίνει για τη δικιά του περίπτωση και το πρώτο που πρέπει να σκέφτεται δεν είναι την κοινωνία, είναι τα παιδιά του. Ναι. Σίγουρα, δεν θέλω να παρεξηγηθώ, δεν κρίνω εκείνη. Κρίνω ότι το κοινωνικό σχόλιο είναι ότι ως κοινωνία δεν θα έπρεπε σιγά σιγά να μην θεωρούμε ταμπού μια λέει γυναίκα μετά από ένα διαζύγιο να έχει ένα σύντροφο. Ναι. Εσύ τι λες, άσε τη λέει αυτή, άσε τη λέω εγώ. Εσύ λοιπόν, ένα παιδί του σήμερα, ναι, όπου δεν έχεις και οικογένεια και απλά το σκέφτεσαι. Τι πιστεύεις? Ως προς το αν. Εγώ πιστεύω ότι ο καθένας. Ναι, όχι, το καταλαβαίνω. Ναι, προσπαθώ να βάλω τον εαυτό μου. Την αλήθεια σου, ρε παιδί. Την αλήθεια μου, ναι. Έτσι όπως είσαι σήμερα, αύριο, αν κάνεις παιδί, μπορεί να λες αλλιώς. Θα σου πω την αλήθεια μου. Εγώ συμφωνώ με τη Σαμπρίνα. Εγώ δηλαδή τη σχέση μου, επειδή κάνω ένα τέτοιο επάγγελμα που έχει σχέση με την δημόσια σφαίρα, θα αντιμετωπίσω την κοινωνία και τη δημόσια σφαίρα σαν τους γονείς μου. Δηλαδή θα παρουσιάσω τον άνθρωπο που θα παντρευτώ δημόσια. Αλλιώς δεν θα φέρω σε δύσκολη θέση ούτε εκείνον την οικογένειά του. Γιατί βάζεις τη λέξη δύσκολη όμως? Γιατί είναι δύσκολο οι γονείς σου να γνωρίσουν τρεις κοπέλες σου? Γιατί εμένα είναι επιλογή μου να εκτεθώ. Και κοινείς ενδεχομένως αν είναι από το χώρο μας. Αλλά των γονιών της να τους λένε ότι η κόρη σου τα έχει με τον Ουγγαρέζο. Δεν θέλω να τους φέρω σε δύσκολη θέση. Γι' αυτό έκανα και την παύση, γιατί εγώ συμφωνώ μαζί της. Θεωρώ δηλαδή ότι είναι. Ότι πρέπει να. Δεν μ' αρέσουν ούτε. Αν δεν είναι σίγουρο κάτι, δεν θα το ανακοίνωνα ούτε θα το. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά αυτό έρχεται από κάτι πολύ παλιακό. Ότι αν, ας πούμε, εσύ βγαίνεις με μια κοπέλα και μετά χωρίσεις, τι, την ατίμασες? Δηλαδή έρχεται από κάτι πολύ παλιακό. Ότι το παλιό μου το έχει φορέσει αυτό. Εντάξει, πάντως μου ζητά την αλήθεια μου και αυτή σας είπα.